κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα και καλώς ήρθατε και σήμερα στην όμορφη μας εκπομπή Κουζίνα Χωρίς Σύνορα. Η εκπομπή αυτή συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία Αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και την Κυπριακή Δημοκρατία και εκτελείται από την εταιρεία GSU Practices στην συνεργασία με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Και σήμερα, Χρήστο μου, φτιάχνουμε κάτι διαφορετικό. Φτιάχνουμε τα αγαπημένα μας σούσι. Να το είπες έτσι με διαφορετικό τόνο. Σαν να ξέρεις, είναι φτιάχνουμε, ας πούμε, λέω τώρα. Κάτι που αγαπάμε. Το φαγητό της μαμάς, ας πούμε. Το χρυό της αδερφής και του αραβωνιαστικού μου που τα υπεραγαπούν. Και κάθε τρεις και λίγο πάνε για σούσι. Εγώ δεν είμαι τόσο πολύ πίσω στο σούσι, αλλά θα το δοκιμάσω σήμερα και θα μου αρέσει, είμαι σίγουρη. Α, είσαι από τους λίγους, τέλος πάντων. Εντάξει, τέλος πάντων. Είναι τα αγαπημένα. Τουλάχιστον μπορώ να μιλήσω για τους Κύπριους. Έτσι, ναι. Για αρκετούς από τους Κύπριους, ναι, ναι. Και εντάξει, είπαμε ότι θα τα διαφοροποιήσουμε σε κάποια φάση και θα κάνουμε και κυπριακό σούσι, μην ανησυχείς. Και τι θα βάζουμε στο κυπριακό σούσι, Χρήστο? Και θα είναι και στη... θα βάζουμε λουκάνικο, μπαστούρμα, γιατί όχι, ό,τι να είναι. Η έμπνευση μας παίρνει όπου χειροβέρι, θέλουμε. Χειροβέρι, βέβαια. Εντάξει. Λέω. Ωραία, γιατί και τα σούσι δεν είναι τα πραγματικά αυτά που μπορούμε να φάμε, τέλος πάντων στην Ιαπωνία πιστεύω. Έχει εξαπλωθεί όπως και η πίτσα και έχει αλλάξει γεύσεις και πράγματα, αλλά τα παιδιά θα μας πούν αρκετά μετά. Να μην τα λέμε εμείς, ναι, γιατί τα μαθαίνουμε. Σήμερα έχουμε τον Jeffrey. Good afternoon, Jeffrey. Good afternoon. You are from Pakota Motparnasse. Yes. In Nicosia. Yes. And you're a chef there for quite a few years. Yes. And your specialty is sushi? Yes. For how many years have you been making sushi? I've been for making sushi for 12 years. Yes. In Cyprus, the 12 years, or in Philippines? In Philippines, together. Yes, together. Mm-hmm. So you put inspiration from the Philippines and from Cyprus in the sushi? Yes. Yes? Yes. So we see a bit of both today. Yes. Okay. And we also have Mirasol. Mirasol, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε που είσαι και πάλι στην παρέα μας. Ήσουνα και λίγο παλιότερα με τις Φιλιππίνες και ξανά είσαι εδώ στην παρέα μας για να μας πεις και εσύ για τα σούσι. Να σας βοηθήσω κάτι για λίγο. Πω ξέρω κάτι. Φτιάχνεις και στο σπίτι μου, είχες πει πριν λίγο, και με το γιο σου. Ναι, μ' αρέσει. Και είναι πολύ πασαρία, αλλά είναι πολύ ωραία η σούσι. Υγιή. Είναι υγιεινό φαγητό. Ναι, είναι φαγητό, αλλά έχει πολύ φαντασία. Έχει φαντασία. Mm. Και να υποθέσω φτιάχνεις και εσύ σπίτι σου, Μυρασόλ μου, έτσι διαφορετικά εδώ σούσι, φτιάχνεις και τη δική σου πινελιά, ναι, δικά σου υλικά. Δικά μου φαντασία. Άρα να μας πεις αν θα τα φτιάχνεις και διαφορετικά εσύ σήμερα, να μας πεις. Ναι. Ωραία. Είμαι έτσι, ενθουσιάζομαι. Να πούμε ότι θέλουμε ένα ειδικό εξοπλισμό, Χρήστο μου, να φτιάξουμε. Αυτό θα εξηγήσουμε πρώτα, πριν πάμε στις συνταγές. Θα εξηγήσουμε με τα παιδιά εδώ κάποια βασικά πράγματα. Και μετά είναι θέμα φαντασίας και δημιουργίας, όπως είπε και η Μυρασόλ. Και αυτό θα το δούμε. Όλοι το γνωρίζουμε. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα. Ακόμα και οι φίλοι μας που παρακολουθούν θα το γνωρίζουν ότι είναι θέμα φαντασίας κατά κάποιο τρόπο. Αλλά υπάρχουν κάποια υλικά που είναι βασικά. Είναι και θέμα τακτικής στο πώς θα τη λήξει το σούσι, να μην σου ανοίξει, ναι, κτλ. Χρειάζεται αυτά είναι κάποια τεχνική. Τεχνική, η οποία μόνο αν δοκιμάσεις θα μάθεις. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που θα σου πει να γίνεται έτσι και έτσι. Ναι, θα γίνει, θα το δείξουμε. Το βλέπουμε συχνά, πιστεύω. Το θέμα είναι όπως μαγειρεύουμε ένα φαγητό για πρώτη φορά, όσοι θα το φτιάξουν για πρώτη φορά θα το φτιάξουν. Είναι να πιάσουν τα χέρια μας στο σούσι και να το τυλίξουν και να πούμε. Εμείς θα δώσουμε το στίγμα το πώς γίνεται, τι χρειαζόμαστε με τα παιδιά. Και από εκεί και πέρα, όσοι καταφέρνουν θα κάνουν, όσοι όχι, γιατί αλίμονο τώρα να κάνεις μια ποικιλία από αυτά τα είδη, θα χρειαστείς να αγοράσεις και αρκετά πράγματα για να παίξεις με τις γεύσεις και όλα αυτά. Είναι άρα ακριβά τα σούσι, Χρήστο μου, να τα φτιάξουμε στο σπίτι, γιατί εγώ είμαι εντύπωση, όπως πιστεύω και πολλοί άλλοι Κύπροι, ότι είναι ακριβό το σούσι να το φτιάξεις στο σπίτι. Δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό, να ξεχνάτε από τα υλικά που θα χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή, αν θα χρησιμοποιήσω αστακούς και ξέρω εγώ. Πάμε σε άλλη. Άλλα πράγματα είναι λογικό. Αν θα χρησιμοποιήσω τώρα μόνο λαχανικό, γιατί είμαι και χορτοφάγος, να το πω και έτσι. Εντάξει. Αλλά και πάλι χρειάζονται υλικά πολλά. Και λέει στο βωμό, αντί να πάρω όλα αυτά τα υλικά και να αρχίσω και να κάνω και να δημιουργώ, υπάρχουν και τα εστιατόρια και όλα αυτά που μπορούμε να απολαύσουμε. Οτιδήποτε και τα πάντα. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, με τον φίλο τον Τζέφρι, τον σεφ εδώ, θα φτιάξουμε, θα σας εξηγήσουμε 2-3 πραγματάκια και ειδικά τα βασικά πράγματα και μετά θα πηγαίνουμε σε διάφορες ιδέες τις οποίες θα κάνουμε. Λοιπόν, Τζέφρι, first of all to make sushi, sorry, do you speak Greek?
No, I'm speaking only English. Δεν το ρωτήσα. So, of course, the main important thing is the rice, isn't it? Yes. Is the only thing that we have to know how to do it. Yes. So, it's the main ingredients in the sushi. So, what do we need to make this rice? First of all, we have to find the good one rice and vinegar, salt, sugar. That's all. That's all. Yes. And water. Yes. So, in the market, there is sometimes sushi, rice for sushi. Yes. Isn't it? Yes. The so bread is Nishiki, the other bread. Whatever we find, yes. We hope that we rice find to make sushi. Good yes. quality, yeah. And I think that we can find. So, tell us, of course, on the box of the container, there is the way to cook the rice. Yes. But similarly, it's the same. Yes, yes. Okay. So, tell us how do you make the rice? Yes. You soak it in the water for about 30 minutes, and 30 after minutes. Yes, to make the gluten out. Mm-hmm. And if the rice is clean enough, you can cook it ready. Mm-hmm. So, and we cook, for example, this because we did some before you come. Okay, yes. This we put water. Actually, Mirasol did it. the water that we already know how much water we can put in, and we put the fire for 10 minutes to be boiled, okay, and then we put down the fire. I mean, in number two for light steps, yes, okay, and we leave it closed for at least 15 minutes. Yes. Is it correct? Yes, yes. It's okay. Correct. I think that we pass already the 15 minutes, so I can open it now. Yes, yes. Can you tell us why we leave it 12 or 15 minutes covered? To make it the water, it's gone. It's dry. Yes. And you put vinegar on it, even if it's warm, okay, and you can warm it with the vinegar. Ah, yes. Until 15 minutes. Ah, okay. Because sometimes I know this way, but sometimes they say that when we finish about the 15 minutes, yes, we add the sugar. No, sorry. No, we no. boiled the sugar with vinegar and some salt, and we put on the rice. Yes, on the rice. Is correct this? Yes, yes. This way. Yes. Sure. So this is plain rice now. Okay. If I can see, or we can see, it's just the rice to be. You see? Can you see that? Yes. It's like your rice. It's sticky. Yeah, it's sticky. Isn't it? But now there is no taste. Okay. Κολλάει, έτσι να το πω, έτσι στο κουτάλι και το ένα μεταξύ του άλλου κολλάει. Γι' αυτό πάμε για το ειδικό ρύζι και δεν μπορούμε να κάνουμε οποιοδήποτε ρύζι που κάνουμε τέλος πάντων τα τολμαδάκια μας και τα κουτάκια μας. Και τα λοιπά. Έτσι. Θέλουμε να κολλάει για να κρατήσει και το σχήμα. Ακριβώς. So, this is okay now. I can bring just a small... yes, please. I mean pan, I think that is better, yes. To put some vinegar, sugar and salt, yes, isn't it? Yes. So I can add some vinegar. So the vinegar is just for taste mainly, or does it also help maintain its shape? To make it more soft. Soft. Yes. Okay. So the quantity, it's up to us, or that we put in here especially. This is 250 grams. 250 rice. Grams. You put only 50 ml vinegar with salt and sugar. Okay, so in one spoon, how many ml is it? 10? Yes, yes. 10? 15? One and a half? Some maybe. More? More. Some more? Maybe all of it. All of it? Yes, yes. So how much it should be before? How many grams, for example, ml? 50 ml. 50? Yes, sorry, 50. Sorry, okay. So, about sugar? Maybe one spoon. One spoon? Yes. For this? Yes, yes. And a kutali de soupas, zakari, and some salt. And some salt. Some, isn't it? Yes, yes. Thanks. Okay. A little. Ωραία.
So now, when is boiled? Of course. Yes. Because of the sugar and salt, we have to mix it up, and we put it in the rice, yes. Then we just. Just mix it. That's all. Yes, and it's finished. All. Yes. All right. And you keep it warm. It. Okay. This we do it later. It's easy. No problem. Yes. So, the other ingredients that we need, especially, I mean them. If I can see the main ingredients, if we do some other things, it's this nourishes. Yes, seaweed. Seaweed seed. Ωραία. Λοιπόν, όσοι γνωρίζετε, νομίζω ότι γνωρίζετε ότι είναι κατασκευασμένο, επεξεργασμένα φύκια τέλος πάντων. So, this also, we have to take care of how can we use it, isn't it? Yes, yes. So, we wait to show later how can we use the, yes. This nourish sheets. What else you think that is important to say about this, about the sushi? The important is you put it in the rice on the nori correctly. Mm-hmm. You cannot press it hardly because when you eat it, it's very hard. Okay. So I will show something now on TV and a small recipe. Okay? Okay. I will explain you what we say about the recipe. Yeah. Okay. Για συνταγή, Χρήστο μου, θα δούμε. Να δούμε το όποιο να είναι, Φιλαδέλφια, Μάκη, κάτι, ό,τι έχουμε πρώτο και θα το βάλουμε μετά. Λοιπόν, να βάλουμε την πρώτη συνταγή, οτιδήποτε έχουμε, γιατί θα κάνουμε 2-3 είδη και γιατί όχι, θα κάνουμε κι άλλα είδη. Για να δούμε, λοιπόν, μία συνταγή, για να εξηγήσουμε και στον Τζέφρι να... Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και τα υπόλοιπα, γιατί τα υλικά είναι σημαντικό να τα έχουμε μπροστά μας. Και θα μιλήσουμε κι άλλα σε λίγο. Λοιπόν, Jeffrey, first of all, we can do Philadelphia Mac. Yes. So, we need, for example, one packet of nori. Εντάξει, θα το πω στα ελληνικά. Ένα πακέτο φύλλο νori, 450 γραμμάρια ρύζι για σούσι, νερό, σίγουρα, ανάλογο, αλλά το εξηγήσαμε. Θα το ξαναπούμε σε λίγο. Καπνιστό ή φρέσκο σολομό, ό,τι έχουμε. Αγκουράκι κομμένο σε λωρίδες, τυρί, cream cheese, να το πω έτσι. Σόγια σος και wasabi για το σερβίρισμα. Φυσικά υπάρχουν και άλλα υλικά, τα οποία θα δούμε στη συνέχεια. Να δούμε και την συνταγή του California Rose. Μετά. Το... Μετά. Μετά, νομίζω. Ωραία. Νομίζω μετά. Μετά θα το δούμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, for this recipe, of course we said that we need... Yes. A half nourish it. Yes. So, please. You can do it for us. Okay. Okay. Λοιπόν, we have to take care because it's going to be dry, this one, isn't it? Yes. Huh? So? This have two sides, the rough side and the smooth one. Mm-hmm. You put the rice in the rough, the rough side. Okay. You make it. Λοιπόν, το ρύζι μας, I have to be cold, isn't it, this one? Yes, you yes. need water? Yes, okay. I need water. I bring you some water. Okay. Thank you very much. Of course. Λοιπόν, είναι σημαντικό. Να έχουμε νερό κρύο. Ορίστε. Εδώ. Και το νερό για να βοηθά τα this χέρια να απλώσει this. Το ρύζι, να αποθέσω ή... Για να μην κολλάει. Το ρύζι στο χέρι. Να ξεκολλά. Σωστά. Μέχρι τώρα όλα καλά, σωστά. Ναι, ναι, ναι. According to you. Ναι. Okay. Πες μας. No. Just here according and here. According to me, you need always you the water. Yeah. You always put your hands here, not to stack, να μην κολλατορίζεις το χέρι. Και να το δουλεύεις και πιο εύκολα. Ναι. Εγώ προτείνω χωρίς γκάντια, έτσι με το χέρι καλύτερα να νιώθεις το... το ρύζι, ε. απλά αντιλαμβάνεστε με γκάντια, είναι όταν, όταν το ναι. βλέπει ο άλλος, επειδή είναι κάτι που... Το δουλεύεις με το χέρι. Ναι, σίγουρα, ναι. Στις μέρες μας οι περισσότεροι προσέχουμε πλέον. Σίγουρα, ναι. Και είναι πράγμα το οποίο μπορεί κάποιοι να λένε καμιά φορά γιατί δεν χρησιμοποιείς γάντια για να κάνεις το φαγητό. Εγώ λέω ότι για τα υπόλοιπα φαγητά μπορεί να μην χρειάζεται και είναι υπερβολές. Αλλά γι' αυτό νομίζω ότι χρειάζεται γιατί νιώθεις λίγο πιο... Ασφαλής. Ναι, εγώ μιλώ για το σπίτι. Ναι. Για το σπίτι, ναι, ναι σίγουρα για το... Θα είναι για σαν και την οικογένειά σου. Yes, ναι, of course. Ναι, ναι. Ακόμα και για το σπίτι πολλές φορές, νομίζω ότι χρειάζεται. Εντάξει, όταν είχε στο σούλο μου, γιατί μην είσαι και το μυρωτιά στο χέρι. Όλα, 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 όλα. Σωστά. Οκ, λοιπόν. Ωραίο κομμάτι ψάρι. Α, about the fish, we have many kinds of fish that we use it as it is, I mean raw fish. Ah, huh? Is it?
Sometimes they use in Philadelphia is smoked cheese, yes, or even if it's roughish. Mm-hmm. It's okay, no problem. But I mean, with the other style of sushi, if I can say like that, of course we use raw fish. Yeah. For example, salmon. Salmon, tuna. Tuna, yes. Eel. Yes. Sibas. Sibas. Lavraki. Yes. Daxi. Yes. And of course, octopus. Yes, octopus. Calamari. Many things. Many things. Yes. Okay. Shrimps. Shrimps. Of course. Λοιπόν, έλα. Let's see how do you do with these perfect things. 100 grams of rice on your. Okay. Half sheet of nori. And you. Just like this. If I can say now, I have to say some things, you know, because of the people. I have to. Πες μας, Χριστίνα. Πες μας, so many things. So, you never push the rice. You never push it the rice. Εντάξει, απλά το λέω για να καταλαβαίνουμε, γιατί αν δεν το πούμε, θα πούμε ότι μετά το πιέζουμε ή δεν το είπαμε. Εντάξει, you never push the rice, because yes, after that it's going to be like paste, like yes, touch. You ruin the rice grain. Yes, of course. So, το σημαντικό, the important thing is just Nadia, to be... Nadia, I'll also, Jeff, ναι, can you just move the salmon a bit closer this way, the salmon, because you're wearing the gloves, just so they can see what you're doing. Or we can put it on a plate or something, or... Or like that. Yeah, and okay, a bit in front, yes. Ωραία, για να το ξέρουμε τι κάνουμε, να το βλέπουμε. Βεβαίως. Ωραία. Φυσικά, οι τρόποι και πράγματα υπάρχουν πολλά. Τώρα ο Τζέφρι θα μας δείξει έναν τρόπο, τέλος πάντων, που θα κάνει αυτή τη διαδικασία. Ωραία. And the sushi is perfect to eat it immediately. Yes. You do it and you serve yes, it. Yes. Okay. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς το φτιάχνουμε το πρώτο είδος. Λοιπόν, πάμε. Let's do this. Cut soon as possible. Okay. Now, you cut the fish. Yes. But if somebody doesn't like the raw fish, they can use cook it a bit, smoked salmon instead of so, νομίζω ότι δεν είναι τόσο έντονο. Τον τόνο είχα δοκιμάσει μια φορά, τον ομό των τόνων, και μου φάνηκε έτσι λίγο πιο, ότι θέλεις λίγο στομαχάκι να φας τον τόνο τον ομό. Εγώ το βρίσκω πολύ πιο ελαφρύ από ναι, τα άλλα ψάρια. Δεν ξέρω, μου φάνηκε λίγο... Λίγο διαφορετικό μπορεί να είναι τα μαλάκια. Και ναι, μπορεί. Αλλά το, νομίζω το τσούνο τόνος, και ειδικό τόνο, αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι ότι και να παίρνουμε. Ναι, ναι. Και πάντοτε φρέσκο. Δηλαδή πρέπει να είναι φρέσκο για να έχει την αγνή φυσική γεύση και μυρωδιά του ψαριού. Mm-hmm. Και όχι τίποτα. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Και αντιλαμβάνεσαι ότι το ψάρι, επειδή είναι ένα υλικό ευαίσθητο, θέλει πολύ προσοχή. Πολύ προσοχή. Δεν το παίρνω από οπουδήποτε κάτι τέτοιο να φάμε. Θα πας από εκεί που νιώθεις ότι το... είναι σωστό, ότι είναι καθαρά, υγιεινά, τα πάντα, τέλος πάντων. Έτσι, είναι mm-hmm, πολύ σημαντικό. Ωραία. So, you remove the skin, actually. Yes. And then? You clean it very well. Yes. Το καθαρίζουμε να μην έχει καθόλου, μα καθόλου, λίπος ή οτιδήποτε άλλο εκτός από τη σάρκα. Mm-hmm. Τη σάρκα τη θέλουμε έτσι ωραία, ζωντανή, ροδοκόκκινη, έτσι το χρώμα αυτό το ζωηρό, τέλος πάντων. Βλέπεις, φαίνεται και στη οθόνη μας, νομίζω, πάρα πολύ καλά. Ωραία. Do you think that the fish is better to eat it raw or cooked? It's better to eat it raw or cooked, because it's fresh. Okay. Πάντως είναι πολύ διαφορετική η γεύση του τόμου ψαριού με το ψημένο, έτσι. Αλλάζει τελείως και η υφή και η γεύση, άρα... Ακριβώς, έχεις δίκιο. Λοιπόν, κόβουμε το ψάρι μας σε στενομακρυδωρίδες και μετά... Okay. Α, τώρα θα πάρουμε... We take the... Bamboo mat. Το bamboo mat. Yes. Okay. Αυτά τα βρίσκουμε στην αγορά πάρα πολύ εύκολα. Θα το απλώσουμε κάτω και μετά... My way was to... Okay, I can help you. Will you put it on? Okay. This. Forest. My way is just to start with this. I mean, I put it down
Then nourish it, and after that, I continue the way. Yes, yes, yes. This is the way that you do it. Yes. Αρχίζεις ήδη να έχεις το παππού. Πάντως, μπορεί να μας τα κάνει έτσι σιγά-σιγά, αλλά νομίζω είναι κάτι που μπορούν οι φίλοι μας να παρακολουθήσουμε προσοχή και δεν είναι αυτό το γρήγορο και τελειώσει. Έτσι. Λοιπόν. Α, you turn up. Yes. Λοιπόν, ανάποδα το βάζεις. Για να είναι το ρύζι από έξω και το... Ωραία. They call it inside-outside mapping. Philadelphia, California map. Ωραία. Πολύ ωραία. You never marinate the fish, eh? No. Okay. Because some people, maybe because they don't like the flavor, the texture, the flavor, the scent, everything on raw fish. They put some other things, for example, maybe soya or something else. Για να σπάσει έτσι λίγο τη... Λοιπόν, cream cheese. Yes. Or we can put mayonnaise. Jeffrey and Marisol. Mirasol. Mm-hmm. I said Marisol. It's okay. Mirasol, okay. Marisol. That's it, Marisol. Λοιπόν, τώρα να μιλήσω αγγλικά, ελληνικά, τέλος πάντων. Κοιτάξτε. Σίγουρα αυτά τα είδη είπαμε στη φαντασία, αλλά και στις γεύσεις του κάθε τόπου. Σίγουρα, της κάθε χώρα, ας πούμε, έτσι. Mm-hmm. Γιατί νομίζω και μας είπε και ο Jeffrey, in Philippines, there is the different way, or tastes, or is the same? It's the same. The same thing. Yes. Okay. Είναι, εντάξει, φαντασία τότε. Yes. Mm-hmm. With the cooked things, you put things, υλικά μαζί με τα, όταν τα ψήνεις, τα βάλεις μίξ μέσα, τι θέλεις να βάλεις, μαγιονέζα, Φιλαδέλφια και τούτα όλα, mm-hmm. αν ήθελε να είναι ψημένα. Mm-hmm. Και μετά να το απλώσεις εκεί, ναι. Mm-hmm. Αν δεν θέλω ονομά. Ναι. Αλλά το καλύτερο από το ψάρι να το φας είναι the raw. Mm-hmm. Ωραία. Uncooked. Άρα, κόβουμε και σε μακρόστινα σχήματα, είναι και το κόψιο, όπως και στην Κινέζικη κουζίνα, όπως είναι και όλα... στην Ιαπωνέζικη. Και οι χώρες αυτές χρησιμοποιούν το κόψιμο. Είναι σημαντικό να λάζει μας το πιάτο, ναι. Το μέγεθος και το σχήμα που έχουν τα... Έτσι. Άρα, όλα αυτά είναι γεγονός ότι όταν θα αποφασίσει κάποιος να κάνει, θα τα έχει εκεί όλα από μόνα και αρχίζει και απλά, να φτιάξει. Τακ, και φτιάξει. Ναι, και πουλά υπομονή. Ναι. Να περιμένεις πως αυτά να το κάνεις τέλεια και να το πάρεις. Και μετά πρέπει να έχεις και όρεξη να κάτσεις να τα φας. Ναι, ναι. Ωραία. With nice wine, huh? We can put any other vegetable in, isn't it? Yes, you can put avocado. Bravo. Yes. Cucumber. Onion, maybe. Spring onion. Yes, yes. You can. Carrot, maybe. Mm, yes, yes. Yes, anything. Red pepper or what else? Just very thin of pepper. Yes, no? Yes. Sweet pepper, I mean. Για okay. Να δούμε εδώ πώς θα εξελιχθεί και να πάμε και μετά σε κάποια φάση και σε ένα μικρό βιντεάκι. Ναι, ναι. Τελειώνουμε αυτό. Ωραία. Πάμε και έχουμε να φτιάξουμε 2-3 ακόμα. Έτσι. Και πολλά άλλα δηλαδή, αλλά είπαμε. Και εσύ να φτιάξεις εδώ τώρα. Να φτιάξεις, λες. Ναι, γιατί όχι. Με οποιαδήποτε υλικά μπορεί να κάνεις ένα δικό σου. Να δούμε τη δική μου φαντασία. Βέβαια. Ωραία, δεχτώ. Να, γιατί ξέρεις κάποτε οι φαντασίες είναι υπερβολικές για κάποιους ανθρώπους. Το βωμό να φτιάξουν κάτι, υπερβάλλουν και μετά αλλάζει και η γεύση και το αποτέλεσμα. Και αλλάζει και το πώς φαίνεται. Φαντάζομαι. Έτσι. Λοιπόν, ωραία. Άρα αυτό. Το εργαλείο είναι πολύ σημαντικό τώρα, είναι αυτό που θα κρατήσει το σχήμα του. Έτσι. Λοιπόν, οκ. Okay. Μπράβο. Άρα, έχουμε το πρώτο σχήμα. This you can do many or how many you want. You yes, keep it yes. somewhere and then you cut it yes. and you serve it. Do you cover it with something else? Yes. What? We put some... Same. Sesame. Καβουρδισμένο. It's, μπράβο. It's roasted, isn't it? Yes. Okay. Πολύ ωραίο. And of course, and the presentation is it's important yes. isn't it? For example, if you cut this, for me, you can put just a little bit of masago. Masago. It's like caviar, but it's not anyway. Yes. And you can also decorate it with some other things, or a special nice sauce yes. on top, on or top. What else. Yes. Okay, leave it like this. We put it separate in another dish, and we continue later
with some other kinds and at the end we can cut it and we put it on the plate. Okay, okay. Εντάξει, λοιπόν. Εμείς παίρνουμε το φιλμάκι της χώρας. Βέβαια δεν μπορέσαμε να περιμένουμε οι Άπωνα στην Κύπρο, δεν είναι και τόσο πολύ, αλλά έχουμε ένα από Φιλιππίνες, είναι αφού μεγάλο το κάνουν σαν θέμα επάγγελμα. Αυτό που είπες, με το θέμα των ανθρώπων από την Ιαπωνία τέλος πάντων, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Θα δούμε όμως φιλμάκι της χώρας έτσι για να μπούμε στο πνεύμα και περισσότερο της Ιαπωνίας. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, εδώ με τον δημοφιλής Χρήστο Χριστοδούλου. Α, έτσι. Ωραία, ξεκινήσαμε. Ναι, πώς το, πώς σου βγήκε. Είναι πολύ αγαπημένο μας Χρήστο Χριστοδούλου. Ωραία. Που έχουμε, κάνεις και εσύ τη διακοσμησή σου με τα εντάξει, με τα δεδομένα και τον χρόνο που έχουμε, γι' αυτό θα προσεκάραμε πολλά αρκετά πράγματα. Κάνε πολύ ωραία. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, anyway, επειδή μιλάμε, ο χρόνος μας εξηγούμε όλα αυτά, αλλά δεν βγήκε, το καταλάβουμε. Αλλά επειδή είναι γρήγορος ο Τζέφρι, θυμάστε κάνει μπάμπα. Μπράβο, ετοιμαστήκαμε εδώ για τα υπόλοιπα. Γι' αυτό να πω κάτι μόνο για το ρύζι, γιατί δεν το είχαμε πει, ότι αυτό το ζουμάκι εδώ από ξύδι, ζάχαρη και αλάτι. Σωστά. Ναι. Γυρασόλ. Ναι. Ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα το ρίξουμε στο ρύζι μας. Σωστά. Yes. Οκ, okay, καταλαβαίνω, Τζέφρι. Θα το ρίξουμε έτσι μέσα. This is a taste, actually. There is no other taste, isn't yes, it? Yes. Okay. And we mix it. We mix it. Like this. But slowly, yes. Slowly, because it's, slowly, slowly. It's sticky. Don't ruin the grain of the rice. Μου έλεγε και πριν η Μυρασόλ Σεφ μου ότι η ίδια δεν βάζει ξύδι. Αν τα τρώει την ίδια ώρα, δεν κάνω λάθος, έτσι μου είχες πει, λόγω του ότι ξύδι βάζεις, θα το φας και την επομένη και θες λίγο να διατηρηθεί. Έτσι. Σωστά, Μυρασόλ μου. Ναι. Ναι. Άρα μπορούμε και χωρίς ξύδι και μπορούμε και με γλασέ ρύζι, έχει πει. Μάλιστα. Που είναι πολύ κοντά στο μπορεί με γλασέ, αλλά είναι λίγο... Λίγο διαφορετικά, αλλά μπορεί. Αν δεν τα βρίσκει εδώ και η Ιαπωνέζικα ρύζι, να μην ακόνει ποτέ. Είναι πολύ μαλακό όμως.
Εν εξαρτάται πώς το μαϊρεύει. Ναι, σίγουρα. Όταν τα βάζει πολύ νερό, σίγουρα να είναι μαλακό. Επειδή βρίσκουμε, θα κάνουμε αυτό. Λοιπόν, εγώ νιώθω ότι έστω και λίγο ξύδι. Το χρειάζεται. Διότι κάποτε, εντάξει, εκτός από τον Τζέφρι, έχουμε συνεργαστεί με αρκετούς φίλους οι οποίοι φτιάχνουν. Ακόμα και στην ώρα του ψησίματος, γιατί το φτιάχαμε διαφορετικό τρόπο. Το βάζαμε σε φούρνο ατμού μέσα. Με το οξύδι, τη ζάχαρη όλα και το νερό και βάζαμε, ξεράμε το χρόνο φυσικά, ναι, τόσα λεπτά και έβγαινε και ήταν έτοιμο. Δεν χρειάζεται να κάνεις αυτή τη διαδικασία. Αλλά λέω, αυτό είναι ένας σωστός τρόπος, όπως φαντάζομαι και ο άλλος. Είναι το σωστό, εντάξει, ναι, λοιπόν, Jeffrey, we do the next one. Εντάξει, yes. Έλα. Πάμε να δούμε την επόμενη συνταγή. Ποιον έχουμε, να δούμε στην οθόνη μας. Δεν είναι δύσκολα τελικά, ναι. Νομίζω έχουμε τα Καλιφόρνια. Θα τα δούμε τώρα. Έλα να δούμε. Λοιπόν, Καλιφόρνια Μάκη. This one, we do it. Yes. Καλιφόρνια Μάκη. Θα χρειαστούμε φυσικά νόρι, ρύζι, νερό για να το ψήσουμε και όλα αυτά. Κάβουρο πόδαρα, συγγνώμη, καβουρόψυχα. Λοιπόν, αβοκάτο, αγκουράκι, σπόρια από σουσάμι και πάλι σόι σος και wasabi. Είναι περιττές που να φοράει συνταγές. Είναι ό,τι έχουμε σύμφωνα με το δικό μας, είπαμε, το μυαλό και θα στήσουμε το δικό μας σούσι. Έλα, λοιπόν. Αυτό τι είναι? Μασάγκο. Πες μου το ξανά. Μασάγκο. Μασάγκο. Yes. Έτσι, πάει σε άλλον τώρα. Επειδή διαβάσαμε άλλο, αλλά πάει σε άλλο δεν πειράζει. Ναι, okay. Γι' αυτό είπα, δεν χρειάζεται η συνταγή. Απλά δίνει, what is the flavor of this? Εμένα σαν καρότσι μου φαίνεται, αλλά μάλιστα. Δεν το καθόλου, ε. Όχι, όχι, όχι. Είναι spicy. Όχι, little bit spicy. Δεν ξέρω little αν θα... Little bit salty. Ναι, salty. Little bit salty. Λίγο αλμυρό. Ναι. Από τι γίνεται, ξέρεις? Δεν ξέρω για το αυγό. Και μοιάζει όπως, λέω τώρα, το χαβιάρι, όχι το πραγματικό, το, ξέρω εγώ, το χαβιάρι, αυτό το imitation, πώς το λέτε, imitation. Imitation, αυτό που... που μοιάζει. Ναι, που μοιάζει. Πάντων. Μιμείτε. Αλλά είναι πολύ ψηλό αυτό. Εντάξει, και δίνει έτσι μια... Πολύ ωραία, μη και στη σαλάντα αυτό το πράγμα. Ακριβώς, είναι ωραία γεύση. Άρα ο Τζέφρι έχει βάλει και μέσα στη μέση ένα νόρι. Τώρα έβαλε νόρι κάτω, ναι. Δηλαδή έβαλε το ρύζι... Α, sorry, έβαλες... Did you put also νόρι? Yes, yes. On the first step? Yes, yes. Λοιπόν. Και στη μέση. Βάλαμε, απλά το γύρισαμε από εδώ. Βλέπεις, δεν είναι, είναι υπάμενη φαντασία και το στυλ που θέλει να το κάνει και οποιοδήποτε το κάνει. Έλα. Αβοκάτο, crab sticks και αγκουράκι, cucumber, and you roll up. Yes. Μπράβο. Μάλιστα. Και φρούτα βάζουμε μέσα, έτσι κάτι σαν μάγκο, ανανά. Ginger, ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Σίγουρα άλλα λαχανικά όπως παμπού και αυτά πιστεύω θα βάζουμε. Αυγό μπορούμε να βάλουμε μέσα, έτσι, που γίνεται σαν ομελέτα. Ναι, ναι, κάνεις τα ομελέτα, βασικά μπορείς να το βάλεις on top. Ναι, ναι, μπράβο. And you just... Ωραία. Και φανταστείτε τώρα να κάνει ο άνθρωπος, και όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί, πρέπει να τα έχουν όλα κοντά τους, τακ τακ να βγάζουν και να φεύγει. Α, και φτιάξουν σε τρίγωνο όμως. Άλλο σχήμα, ναι, βέβαια. Με αυτό το εργαλείο, να το πω έτσι, μπορεί να φτιάξεις κάποια σχήματα που θες. Και τετράγωνο φαντάζομαι μπορείς, πιέζοντας το λίγο διαφορετικά. Βέβαια, βέβαια, γιατί όχι, γιατί όχι. So, do you do another one? Yes, okay. The salmon sushi. Έλα, as fast as you can. Okay. Λοιπόν, το πιάτο μας είναι έτοιμο εδώ. Και... Υλικά να δούμε. Να δούμε, να δούμε. Είναι πολύ απλό, είναι απλά ρύζι όπως πάντα, να το δούμε τώρα εδώ. Λοιπόν, σολομό ρύζι πάλι, με το νερό που θα ψηθεί στην ουσία, λίγο ξύδι πάλι και λίγο αλάτι και σόισος. Δηλαδή τι χρειάζεται, ρύζι και σολομός, εδώ. Πολύ έτσι. Απλά, αλλά αν οι φίλοι μας θέλουν να τα έχουν τα υλικά, μπορούν και μέσω Facebook και μέσω της σελίδας να βρουν και τα υλικά και να μην τα γράφουν. Αν γίνει απλά, έτσι. Μπορεί και να θέλουν να τα θυμούνται. Λοιπόν. You need maybe 2.5 inches of salmon. And 18 grams of rice. Ωραία. Just put it in the salmon, press it a little in the middle. Yes. Like this. And you cover it. Yes. With the same way we can do the other other kinds of fish. Yes, yes. The tuna, yes. The sipas, yes. And any other fish that we have. Okay. Yes. Can you do two, three more?
Okay. Okay. No. First, you cut the salmon in slices, yes, in 2 inch, you said, long, and then you take the rice. Yes, 18 grams of rice. 80 grams, see, 80 grams, it's about like a walnut, whole walnut. Ένα μπορεί να μπει στο στόμα. Όχι να τόσο μεγάλο. Έχει κάποιο που το κόβει με το μαχαίρι. Ναι, αλλά. Γιατί τα κάνω. Είναι γελίο δηλαδή, αλλά τέλο πάντων. Εντάξει. Ωραία. Μοιρασόλ μου, να μα πει και λίγο, έτσι, λίγο για το σούσι. Από πού προήλθε, πώ είχε εξελιχθεί το σούσι, κάτι μου έλεγε που είναι ενδιαφέρον. Ναι, κάτι έμαθα από αυτά που έκανα σεμινάριο με το Ιαπωνέζικα. Πώ έρχεται από το σούσι, από το παλιό καιρό από τις φάρμες. Έβαλε το κρέας και το ψάρι μαζί με το ρύζι για να φύγει το μυρωδιά από το ψάρι σε ένα μπαμπού. Στο τωρίζα βοηθήσει να φύγει η μυρωδιά του ψαριού. Με το ψάριου, τα ναι. Τα βάλουν μέσα στο τρύπα στο μπαμπού και παίρνουν τα μαζί του στα βουνά, στη δουλειά του. Και μετά ανοίγουν το λαλί, ανοίγουν για να το φάει το ψάρι και πετάσουν το ρύζι. Και μετά όμως έμαθαν πως... Για να διατηρεί το ρύζι. Ναι. Και μετά όμως έμαθαν πως είναι ωραία μαζί με το ρύζι. Και το κράτησαν και φτιάξαν και κράτησαν και το ρύζι μαζί και σιγά σιγά έγινε αυτά το φαντασία και το τεχνική. Μπράβο, ναι. Καταλάβες. Πες μου λίγο για το wasabi, το οποίο θα δούμε σε λίγο. Α, το wasabi... Τι κάνει. Τι κάνει το wasabi, είναι παράδειγμα τρώεις με τα όμα ψάριου. Εσύ, για να πεθάνει το... Βακτήρια. Βακτήρια, έτσι, ναι. Yeah. Τα σκοτώνει. Ναι, τα σκοτώνει τα μπακτήρια από το ουμά. Mm-hmm. Πράγματα που τρώεις και το σόγια για να ψηθούν το ψάρι, παράδειγμα. Ψηθεί, ενώ να δώσει γεύση περισσότερο. Ναι, δηλαδή... γεύση το αλμυρό και το... Μπράβο, και είναι και αλμυρό. Ναι, είναι ωραία να το βάλεις μαζί με το σόγια. Mm-hmm. Και το ginger, το λόγο είναι αν έχεις πολλά πράγματα για να φάεις, mm-hmm, να το αλλάξει το παλέ. Mm-hmm. Το κέψει το παλί στο γλώσσα. Είναι όλα όσον αφορά η γεύση στην παλέτα μας και πώς τα νιώθουμε και τα γευόμαστε. Λοιπόν, τώρα θα τα κόψουμε και θα τα βάλω μέσα και θα τα σερβίρουμε, θα τα στολίσουμε. Θα κάνουμε. Λοιπόν, Jeffrey, we can cut it. Yes. And of course, if you want to decorate whatever you want, you can tell us. Λοιπόν, you cut it into 8 pieces. 8 pieces, you said. Yes. 8. Okay. Εγώ νόμιζα 6, άρα έρθει λίγο πιο... Εντάξει, είναι αυτό που λέμε. Η Μοιρασόλ είπε μία μπουκιά. Σωστά. Εάν και βλέπουμε... εγώ δυσκολεύομαι και να το κόψω με το μαχαίρι και να το φάω. Και... Αντριανή, είναι αυτή η διαφορά που βλέπουμε σε αρκετούς χώρους. Ναι, πολλές φορές έχουν και πολύ μεγάλα, σε όγκο. Ναι. Το οποίο είναι και τόσο πολύ να το βάλεις όλο στο στομάχι σου, δεν θα το απολαύσεις. Είναι και πολύ το ρύζι πολλές φορές, αν το ακριβώς πιο μεγάλο. Το θέμα είναι πάντοτε ο σεφ, πιστεύω, να ξέρει αυτά την ποσότητα που πρέπει να βάλει για κάθε κομματάκι και να το απολαύσεις και να μην γεμίσει το στόμα με υλικά τα οποία μετά θα πες τι είναι αυτό που τρώω. Έτσι δεν είναι. Πάντως αυτό που θα φάμε φαίνεται. Ναι. Πω. Βλέπεις τι ωραία το έχει βάλει. Είναι επειδή και το τα έχω χρώματα, κόψει, ναι, το έχει κάνει και σε τριγωνά. Και έκανε ένα κύκλο. Μια... λουλούδια. Άρα αξίζει τον κόπο να επισκεφτούμε τον. Σίγουρα. Τον Τζέφρι, γιατί έτσι κι αλλιώς τον βλέπω, ας πούμε, παρόλο που ο άνθρωπος προσπαθεί να μας δείξει όμορφα, ωραία πραγματάκια, είμαι σίγουρος θα κάνει πάρα ακόμη πάρα πολλά πιο... άλλα. Ναι. Mm. Ωραία. Και αυτό μέσα. Και όλα, αναφέρω και κάτι εδώ, για να έχουμε, ωραία, για να βάλουμε και το soya sauce on the side, I think. Πάντως είναι έτσι ένα πολύ όμορφο γεύμα, να το πω, snack, να το πω, γιατί εντάξει, χορτάνεις το να ξέρεις το ότι... Εγώ δεν μπορώ να φάω μόνο σούχι, εγώ θέλω και κάτι άλλο μετά. Εντάξει, ναι, εξαρτάται πώς θα φας. Αν παραγγείσαι ένα πλάτσερ και το φας, θα είναι αρκετό, δεν λέω. Τουλάχιστον όσες χώρες έχω ταξιδεύσει στις περιοχές, ας πούμε, αυτές, mm-hmm, εκεί, στα προγεύματα υπήρχαν και σούσι και αντιλαμβάνεσαι και στο πρόγευμα... Σούσι. Ας πούμε, η γυναίκα μου το λέει σούσι για πρόγευμα. Της λέω, δεν είναι η ώρα για σούσι. Όχι, μου λέει, μ' αρέσει. Ήταν πολύ ενωρίς, όμως, εντάξει. Το είχαν. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο και μπορεί στο σπίτι λόγω για και όλα αυτά. Ναι. Μπορεί, μπορεί. Πάντως είναι πολύ όμορφο, έτσι, για παρέα. Ωραία, σίγουρα. Ωραία. Λοιπόν, αυτό εδώ τώρα, Jeffrey, of course, we can put yes, some wasabi. A little wasabi. Ναι. Of course, the
soya sauce that we can put it separate this, isn't it? Yes, yes. And maybe ginger flakes. Bravo. Α, βλέπεις το γαρνίρι έτσι ωραία μέσα στα καροτάκια μαργαρίτες που έχει κάνει. Μπράβο. And this. And the only thing that we need. Some chopsticks. Α, ah, we have the arrows. Ναι, ναι. Λοιπόν. Και αυτό έτοιμο για να φάμε. Έτσι, yes. Δεν θα το κάνουμε τώρα. Πριν το φας, να πάμε σε ένα μικρό φιλμάκι και μετά όλοι μαζί να απολαύσουμε το σούσι. Εγώ τόλμησα να πάω τώρα αρπάξω και όλοι διαμαρτυρήθηκαν σαν να και θα τα τρώω όλα. Πάμε λοιπόν στο βίντεο και μετά ένα στον καθένα Χρήστο. Ωραία. Σίγουρα, βέβαια. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Exotic foods, fun and excitement, peaceful tranquility. Japan is a destination oft overlooked by the West. Perhaps it's time you took a closer look and considered vacationing in Japan. Japan is a wonderful dichotomy of ancient past and future high tech. It's where you can stroll down ancient streets and visit castles half a century old, all the while located in some of the most modern and technologically advanced cities in the world. Systems in the world. The system. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ να δοκιμάσουμε τα υπέροχα τα σούσι. Σε ποιο θα πάω. Ακόμα? Εγώ, εσύ πάντα βιάζεσαι, τι να σου πω. Εγώ είμαι πιστή στου φίλου και δεν δοκιμάζω. Εκεί μετά κινηθεί τίποτα που μα έχουν πει. Πήρε από το έξτρα που φτιάξαν ο Τζέφρι. Σε πρόδωσα.
Λοιπόν, ακούτε να δείτε κάτι. Αντί να φτιάξετε τα σουζί όλα εκεί, τα βάζεις όλα σε ένα πιάτο, βάζεις το ρύζι, βάζεις το σολομό, βάζεις αυτό και το τρως με το κουτάλι και το πιρούνι. Με το δάκτυλα, it's better. Finger. It's the best. Ωραία. Σε ποιον να πάω, σεφ μου, ποιο λες? Σε ποιον να πας? Σε ποιον να δοκιμάσω. Όλα θα δοκιμάσω, σιγά τα η ποικιλία. Κάναμε μια πολύ μικρή. Jeffrey, you say, what should I try first? What is your favorite from these three? California muffin. Which is αυτά εδώ. This one. That one? Yes. The flower one. Of course, Jeffrey is one of the best, if I can say, chef on sushi because he did, he used to do it anyway. Many kinds and many combinations and many and a nice decoration, isn't it? Yes, nice, yes. Presentation, if I can say, in your sushi, in yes. Mikey, what else? Yes. So the next step is just to go. To his restaurant, eh? Yes. To come visit us. Taste, visit. Come visit us. How many kinds of sushi you have on your menu now? Now we have, I think, 20. It's okay. 20 is enough for me. Try the one first. Very nice. Ωραία. Philadelphia. Μα έτσι το φάες. Ναι. Δεν ξέρω ότι εγώ όμως δεν το... Κοίταξε. Το έχω πει, έχω φάει 5-6 φορές σούσι. Πρώτα απ' όλα θα βάλεις... Μπορείς να φάεις και τίποτε. Wasabi. Ναι. Να το κάνει πιο έτσι... Καυτέρο. Α, όχι, δεν φάω καυτέρο. Δεν έχουμε raw fish. Anyway, εντάξει. Εδώ θα βάλεις λίγο... Δεν μ' άρεσε εκείνο. Δεν θα φάεις σούσι, τέλειωσε. Δηλαδή, μη μίλες. Θα φάεις ρύζι με... Θα τις κάνω με ένα ρύζι. Μου αρέσει πάρα πολύ, έτσι, μέχρι το ζωή θα πάω. Τα υπόλοιπα, ναι. Ξέρεις κάτι, το δεν μ' αρέσει στη μαγειρική δεν υπάρχει. Όχι, συμφωνώ. Λάθος έκφραση. Έτσι, κόσμο, συγγνώμη, επειδή δεν το γνωρίζουν το wasabi, τσι τρώει τα έτσι. Να ξέρουν πως είναι αυτά πολλά καυτέρα. Ναι. Γιατί τα βάλω στο design. Αυτό είχα πάθει και μου είχε μείνει εντύπωση ότι δεν μ' άρεσε. Γιατί είχα φάει έτσι ασυναίσθητα. Να προσέχω ότι είναι κάτι έτσι λαχτή. Εγώ έφερα και έξω να σου εδώ. Το πρόσεξα. Λοιπόν. Please, Jeffrey, you want to try your cooking? Yeah. Νομίζω αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι το ρύζι είναι τόσο ωραία ψημένο. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τόσο σωστό ψημένο, γι' αυτό επιμένω ότι δεν θα κάνω ποτέ μου σούσι με ρύζι γλασέ. Ποτέ. Απλά λέω, είναι άλλο δική μας εναλλακτική. Ναι. Δική μας. Αν είναι και τίποτα, δεν είναι για να μην πούμε να μην φτιάξουμε. Θα τα φτιάξουμε με γλασέ. Τίποτα δεν θα φάω. Δεν τα φάει. Δική μας ζεστά. Ναι. Θα σου φτιάξει μοίρα σου. Όχι, όχι, όχι. Μπορεί, αλλά δοκίμασα με άλλα είδη σούσι από αρκετού χώρου τέλο πάντων και επειδή βλέπω αρκετά είναι πολύ βρεμένα. Έχω υγρασία. Ίσως δουλεμένα, ίσως υπερβολικά ψημένα, είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, να σου πω ότι με δυσκολία θα πάει κάτω. Αυτό σου λέω ότι είναι... Έχεις κρασί για να πάει κάτω. Όλα να τα τρώμε για να πίνουμε κρασί από πάνω, μετά είναι όλα... Σου λένε, επειδή σας πρώτον κρασί του πάει πάρα πολύ, έτσι... Αν τα τρώει σούσι, πρέπει να έχεις το passion. Ναι, of course, αυτό είναι. Αλλά όχι να τρως ό,τι να είναι. Well, Jeffrey, it's obvious that you are doing this for 12 years. You can see it in the technique and the it really. Yes. Είναι πολύ όμορφο. He's enjoying it. And the combination. And the combination. Yes. No. Okay. You can create your own maki, as long as you want. You want to put anything. So inspiration. Yes. You were an inspiration, I think, for everyone today at home. I think everyone will go and purchase the equipment to make sushi now. Yeah. Sushi lovers. And they'll see on Facebook posting, this is my sushi I made today. Sushi is the healthy food, by the way. It is. Όπας. Μπορείς πάσε. You make mess. Εμείς να θυμίσουμε ότι από το φίλο στο σπίτι, ότι μπορούμε να βρούμε και τις συνταγές και φωτογραφικό υλικό και στη σελίδα και στο Facebook και όπου και στο YouTube τα φιλμά και τα ίδια. Άρα μπορείτε να κάνετε ταυτόχρονα με τον Jeffrey στο σπίτι. Κάθε βήμα να ακολουθείτε πιστά τον φίλο μας, τον Σεφ, τον Jeffrey. Να πούμε κάτι καινούριο πριν φύγουμε, ότι διοργανώνουμε ένα event 23 του Ιούνιου.
στο πάρκο Ακρόπολης στη Λευκοσία. Απόγευμα γύρω στις 5.30 μάλλον μέχρι και 8.30. Θα το ξανά είναι ανοιχτό anyway, κάθε φορά. Έχω και ακόμα κάτι να λέω κάθε φορά τώρα. Ωραία. Να το βάλουμε μαζί πάνω στο την άλλη φορά. Και είναι ανοιχτό για όλους τους φίλους να έρθουν να δουν από κοντά τους υπηκόους τριτών χωρών που και μαγειρεύουν και είναι φιλοξενούμενοι. Έτσι. Και να γευτούμε κουζίνες 6-7 τριτών χωρών. Και να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα. Τραγούδια, ποτά θα είναι. Πιστεύω έτσι, θα είναι για να κλείσει όμορφα. Και θα δώσουμε και δώρο σε αυτούς που πήραν μέρος στην εκπομπή και ένα βιβλίο συνταγών για να έχουν να θυμούνται την εκπομπή που πήρα μέρος. Αλλά θα είναι πάρα πολύ ωραία και ανυπομονώ. Και δηλώστε συμμετοχή και στο Facebook και τηλεφωνικό όπως θέλετε εσείς. Και τελειώσες. Αυτά. Και φεύγοντας να πούμε ότι η εκπομπή χρηματοδοτείται από τα Ταμεία Αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκών Τρίτων Χωρών και την Κυπριακή Δημοκρατία. Και να το πούμε την επόμενη φορά με κάτι νομίζω εξίσου όμορφο και ωραίο όσο και το σούσι ελπίζω. Θα πω, enjoy your sushi. Enjoy your sushi. Λοιπόν, έγινε, να είστε καλά, καλά απόγευμα. Γεια.